Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τον Ολυμπιακό με 67-65 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του δεύτερου τελικού της Basket League και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Σε μια αναμέτρηση η οποία κρίθηκε εν πωλής από το τρίποντο του Ματέους Πονίτκα. Για δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 17,4 για την ακρίβεια, μπροστά μάλιστα στον Μουσταφά Φαλ. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία είτε να ισοφαρίσει είτε να πάρει την νίκη, αλλά το εκτός λογικής τρίποντο του Σακίλ Μακίσικ δεν βρήκε στόχο και ο Παναθηναϊκός πήρε μια πολύ σπουδαία νίκη. Με τον Ολυμπιακό, πέρα από τον Κώστας Λούκα, ο οποίος είχε γαστρεντερίτιδα και δεν αγωνίστηκε καθόλου, να χάνει μέσα στο παιχνίδι τον Τόμας Γουόκα, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ο κορυφαίος παίκτης του, με δεύτερη τεχνική ποινή, ενώ στη διάρκεια του αγώνα τραυματίστηκε και ο Σάσα Βεζέγκοφ στο πίσω μέρος του γόνατος, έχει υποστεί οστικό είδημα. Η συμμετοχή του στον τρίτο τελικό είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Από εκεί και πέρα, και μετά το τέλος της αναμέτρησης, υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ολυμπιακού που εκφράστηκαν μέσω ανακοίνωσης λιτής αλλά ουσιαστικής. Ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τη συμπεριφορά του, ενώ ο Ολυμπιακός απάντησε με θέση η οποία είχε να κάνει με την κακή συμπεριφορά φιλάθλων του Παναθηναϊκού που ήταν μέσα στο γήπεδο, αλλά βεβαίως και την υποδοχή στην ομάδα των Ερυθρολεύκων με γιαούρτια και μπουκάλια νερό. Το σίγουρο πλέον είναι ότι το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός έχει πάρει πλέον φωτιά και βεβαίως περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον τρίτο τελικό που θα γίνει την Κυριακή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.